Το 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την εθνική μας παλιγενεσία, 200 χρόνια που απολαμβάνουμε τους καρπούς της ελευθερίας και φυσικά το δέντρο της ελευθεριάς ποτίστηκε με ποτάμια αίματος για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Ως γνωστόν, η πολιτεία έχει μεριμνήσει να γίνουν πραγματικά υπρέπουσες εκδηλώσεις μνήμης, εορτασμού και μνήμης για τα 200 χρόνια. Ο Δήμος Χίου έχει μπει δυνατά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είπα και πριν από λίγες μέρες ότι οι προτάσεις που έχουν σταλεί στην Επιτροπή είναι πάνω από 1.800. Ο Δήμος Χίου έχει στείλει τις δικές του προτάσεις. Θέλουμε να πούμε δυνατά γιατί η Χίος πραγματικά έχει συνεισφέρει εν πολλής στο τίμημα της ελευθεριάς, ξεκινώντας βέβαια από τα ποτάμια αίματος τα οποία έχουν φτάσει μέχρι τον πυθμένα της θάλασσας κάτω από μας. Εξ αυτού λοιπόν του λόγου επισκέπτεται η κυρία Αγγελοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής συγκεκριμένης για τους εορτασμούς των 200 χρόνων, επισκέπτεται την Χίο, δείχνοντας το ενδιαφέρον της για τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η Δημοτική μας Αρχή, ο Δήμος Χίου. Έρχεται λοιπόν την Πέμπτη, το πρόγραμμά της ακόμα δεν είναι γνωστό, θα το μάθουμε μέχρι αύριο το πρωί. Θα μείνει όμως εδώ για να συναντηθούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με όλους εκείνους τους φορείς που κρίνουμε ότι πρέπει να βάλουν την πλευλιά τους με την παρουσία τους αλλά και να δώσουν τις απόψεις των. Και έτσι θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί εμείς θέλουμε να βάλουμε την Χίο, το Δήμο Χίου, στο επίκεντρο αυτών των σημαντικών εκδηλώσεων εορτασμού και μνήμης και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.